επιστροφή για μία ακόμη φορά στο σωτήριο ή και όχι για την Ελλάδα, έτος 2004. Τότε που βάζαμε βενζίνη με κάτω από 1 ευρώ το λίτρο. Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου η χώρα βρίσκεται σε πυρετό ευρωεκλογών και φυσικά της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη μόδα κυριαρχούν τα αμάνικα μπλουζάκια με την ελληνική σημαία, αφού ο Σάκης Ρουβάς τα έχει προμοτάρει μέσω του Shake It. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εθνική ομάδα με τον Ότο Ρεχάγκελ στο τιμόνι ταξιδεύει στα τελικά του Euro και είναι ήδη επιτυχημένη πριν καν αρχίσει η διοργάνωση, αφού είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή μας σε Euro. Σαν σήμερα στις 12 Ιουνίου, στο εναρκτήριο μάτς της πρεμιέρας του τουρνουά, βρισκόμαστε αντίπαλοι της οικοδέσποινας Πορτογαλίας στο νεότευτο Ντραγκάου του Οπόρτο. Εκεί, όπου στην τελετή έναρξης κάνει την εμφάνισή του. Το πειρατικό του Captain Jimmy, που με αυτό θα φύγουμε κι εμείς, ταξιδεύει στο αρχιπέλαγο του Ντραγκάου. Με προπονητή τον παγκόσμιο πρωταθλητή με τη Βραζιλία Λουίς Φελίπε Σκολάρη, η Πορτογαλία του Ντέκο, του Φίγκο, του Ρουί Κώστα και του νεαρού τότε Κριστιανό Ρονάλντο ήταν φαβορή όχι μόνο για την πρεμιέρα, αλλά ακόμα και για την κατάκτηση του Euro. Όμως η εθνική μας δεν είχε πάει για διακοπές. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε τουρισμό, ούτε ήρθαμε να δούμε αν η Πορτογαλία είναι ωραία χώρα για διακοπές. Και θα κάνουν λάθος όσοι μας πάρουν ως αμιλητέα ποσότητα. Αυτό που ακολούθησε σόκαρε τους πάντες. Βασινάς απέναντι στο Ρικάρντο στο 51ο λεπτό του αγώνα. Σουτάρι, γκολ! Γκολ! 2-0! Το σφύριγμα της λήξης βρίσκει όλους τους Έλληνες να πανηγυρίζουν. Έληξε 2-1! 2-1 η Ελλάδα! Έμοιαζε, αλλά και ήταν τότε η μεγαλύτερη νίκη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι την επόμενη, όπως είχε πει κάποτε ο Νίκος Γκάλης. Και οι επόμενες ήρθαν μόλις λίγες μέρες αργότερα. Η Ελλάδα είναι νικήτρια στην πρεμιέρα του Euro 2004. Περιγράφω κάτι που δεν έχει ποτέ συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η αρχή για το ωραιότερο ποδοσφαιρικό παραμύθι είχε γίνει και ήταν 12 Ιουνίου του 2004. Δεν περιγράφω άλλο.